Εδώ είμαστε πάλι και όπως κάθε Σάββατο έτσι και σήμερα φροντίζουμε για τις διακοπές σας, φροντίζουμε να πάτε κάπου πάρα πολύ όμορφα και να περάσετε πολύ ωραία και εκεί που θα είσαστε να σκέφτεστε το μηχανόμαστε και το έψιλον και ότι εντάξει έχουμε συμβάλει και εμείς κάπως στο να περάσετε πολύ ωραία και που είστε. Λοιπόν, 901-645-51 θέλουμε να καλείτε και να πληκτρολογείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε τον αριθμό που θα ακούσετε γιατί ο πιο γρήγορος κερδίζει και τι κερδίζει. Κερδίζει 4 μέρες διαμονή για 4 άτομα με όλα μέσα, όλα περικλείονται, all included, στο Long Beach Resort στο Αίγιο. Πολύ ωραία παραθαλάσσια περιοχή της Ελλάδας και ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, όπως βλέπετε, το Long Beach Resort στο Αίγιο. Για 4 άτομα λοιπόν από το www.ekdromi.gr και από το μηχανόμαστε με πολύ αγάπη. Να σας θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι όλοι οι όροι και όλες οι προϋποθέσεις των διαγωνισμών και των δώρων που δίνει το κανάλι μας και η εκπομπή αυτή αλλά και όλες οι εκπομπές του Epsilon βρίσκονται στο www.epsilontv.gr. Για ό,τι απορίες έχετε. Ο πιο γρήγορος λοιπόν κερδίζει αυτό και βεβαίως για να πάτε και αναζωογονημένοι και να πάτε και όμορφοι και να έχετε και ενέργεια, θα έχετε φροντίσει να προμηθευτείτε πριν ξεκινήσετε τις διακοπές σας το αγαπημένο βιοκολαγόνο με άρωμα, γεύση και χρώμα ροδιού, τηλεφωνώντας με αστική χρέωση στο 18338. Αστική είναι η χρέωση, έτσι το αποκτάτε όλο δικό σας και σας δίνουμε τη μία συσκευασία από 60 ευρώ μόνο 45 και τις δύο από 120 μόνο 79. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον τελευταίο καλεσμένο για απόψε. Ξεκίνησε σαν καθηγητής, αλλά ευτυχώς για όλους μας τον κέρδισε το τραγούδι και συγκεκριμένα το νέο κύμα. Είναι ίσως ο διασημότερος Κύπριος καλλιτέχνης και μας φέρνει απόψε εδώ στην εκπομπή αυτή άρωμα, μυρωδιές και μελωδίες Κύπρου. Ο κύριος Μιχάλης Βιολάρης. Που φεγγεί στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Τα ριάλια, 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 τα σελίνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάψει στην πούγκα. Τα ριάλια, 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 τα σελίνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάψει στην πούγκα. Καλώς ήρθατε κύριε Βιολάρη, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκα. Μεγάλη μας χαρά. Καλώς σε βρήκα. Είναι οικογενειακό μας, ξέρετε, να αγαπάμε πολύ την Κύπρο σε αυτή την οικογένεια. Ναι, ναι, το γνωρίζετε ναι. πολύ, το γνωρίζω καλά πολύ αυτό. Καλά. Νομίζω το γνωρίζετε. Βέβαια. Γιατί ο Φρέντι μου κληροδότησε όλη αυτή τη λατρεία που είχε στο νησί αυτό το αγαπημένο. Έχω πολλούς φίλους στην Κύπρο, την επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά, την αγαπώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είσαστε, όταν δηλαδή σκεφτόμαστε Κύπριους, σημαντικούς, κλασικούς καλλιτέχνες, είσαστε το πρώτο όνομα που μας έρθει στο μυαλό. Νομίζω το αρχαιότερο θα μπορούσα να πω. Γιατί... αρχαιότερο με την καλή έννοια όμως. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή ήρθα ως φοιτητής της φιλοσοφικής το 62, είδα τα πράγματα, είδα το 63 μια παράσταση με τον Ιάκωβο Καμπανέλη και το Θοδωράκη, η γειτονιά των Αγγέλων και με συντάραξε. Και το καλοκαίρι, πηγαίνοντας για Χαλκίδα για να εκπαιδευτούμε σε ένα στρατόπεδο στα όπλα, λοιπά, στους δρόμους ακούμε φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι και συνέχεια άπονη ζωή και λοιπά το 63. Αυτά τα δύο σημαντικά γεγονότα σφράγισαν την πορεία μου τη μετέπειτα. Λέω τι γίνεται, αν θα γίνω κάτι, αν θα κάνω κάτι θα το κάνω με αυτή την έννοια του τραγουδιού. Ναι. Γιατί εμείς στην Κύπρο ακούγαμε Βέμπο, ακούγαμε Μαρούδα, ακούγαμε Γούναρη, ακούγαμε Μαριάννα Χατζοπούλου κλπ. Και όταν ήρθα, είδα και άκουσα πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα θυμάμαι νοσταλγικά όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτά είχαν προηγηθεί του λεγόμενου νέου κύματος. Από ποια πόλη της Κύπρου κατάγεστε? Είμαι από ένα χωριό μικρό, Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας. Απέχει γύρω στα 13 χιλιόμετρα από την Λευκωσία. Και μετά πήγαμε Λάρνακα για να σπουδάσω, να πάω στο γυμνάσιο και στο Εθνικό 2 Λάρνακας. Παράρτημα του Εθνικού της Αθήνας με τον Μανώλη Καλομύρη. Και ξεκινήσατε ως καθηγητής? Όχι. Ξεκινώ το 62 ως πρώτο ετής. Στο τέταρτο έτος βρίσκομαι στην Παράγκα με την Κέτη Χωματά, όπου καλούμε να παίξω στο πιάνο και να τραγουδήσω ένα τραγούδι, δύο. Αρέσω και μου λέει θα είσαι κάθε Δευτέρα εδώ και έχεις και μεροκάματο 100 δραχμές.
κάθε εβδομάδα, μεγάλη δουλειά, μεγάλη υπόθεση. Για τότε. Ναι. Μετά άρεσε αυτό και μου δώσαν και την Πέμπτη. Δύο μεροκάματα, δύο εκατοστάρικα. Επειδή μας τα διηγήσετε πολύ ωραία και δεν θέλω καθόλου να διακόψω μετά τη ροή της κουβέντας μας, ας δούμε το βίντεο που έχει φτιάξει η ομάδα του Μηχανόμαστε για σας. Ένα πολύ ωραίο βίντεο με την επιμέλεια των δημοσιογράφων της εκπομπής αυτής για τον κύριο Μιχάλη Βιολάρη. Μάρκα χωρίς πανιά, μακριά από τη στεριά. Η φιλοσοφική ήταν το πρόσχημα για τον Μιχάλη Βιολάρη. Με σπουδές στο Εθνικό Οδείο Λάρνακας, η πορεία του ήταν προδιαγεγραμμένη. Υπηρέτησε ως φιλόλογος σε διάφορα γυμνάσια της Αττικής, η σχέση του με τη μουσική όμως άρχισε ουσιαστικά από το 1965, όταν ξεκίνησε να γράφει δικά του τραγούδια, όπως το «Ούλα Χαλάλινσου». Σταθμός η Μπουάτ Παράγκα στην Πλάκα με την Κέτη Χωματά. Θυμάμαι ότι πήγα το 67 στην Παράγκα και μου είπαν να παίξω ένα-δύο τραγούδια στο πιάνο. Είχα πάρα πολύ τρακ, αλλά άρεσε αυτό που έπαιξα γιατί είχε ένα καινούριο χρώμα, το χρώμα της Κύπρου. Σημαντική γνωριμία του με τον Γιάννη Σπανό, με τον οποίο κάνει την πρώτη και δεύτερη ανθολογία. Μαύρο μαλούσα κοπελιά, χιλιά ωρί θα διαβώς, που να σε ξαναδώ. Από το 1971 αρχίζει η προετοιμασία για την έκδοση του έργου «Τον Οδυσσέα Ελίτη και Ελλήνου Κόκοτου» με τίτλο «Το θαλασσινό τριφύλι». Ακολουθεί η συνεργασία με τον Μίμη Πλέσα στην κινηματογραφική ταινία «Το νησί της Αφροδίτης» με το τραγούδι «Αν βουληθώ να σ' αρνηθώ». Αν βουληθώ. Από το 1972 και μετά αρχίζουν οι εμφανίσεις σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Αγγλία με σταθμό τη συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης το 1976, τα έσοδα της οποίας προσφέρονται στην Κύπρο μετά την εισβολή. Αγαπάκι μου μικρό, μες στο κόσμο το πικρό. Έμεινα πιστός στο καλό ελληνικό τραγούδι, παρόλο που οι εταιρείες μας ζητούσαν να βάλουμε νερό στο κρασί μας, νοθεύοντας όλα εκείνα που κάναμε με αγάπη και λατρεία. Κατάφερε να συνδυάζει την εμπορικότητα με την ποιότητα και παραμένει μάχημος και αϊκίνητος μέχρι σήμερα. Ποια γωνιά, σε κρύβει, πες μου ποια γωνιά, είναι η πίκρα μου βαριά. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, παρόλο που είχε τις κατακτήσεις του. Πίστευα πως δεν θα μεγαλώσω. Και ξαφνικά ανακάλυψα ότι έφτασα στα 55 και μετά πιο πάνω και πλέον ήταν αργά. Εγώ τα σ' αγαπάω, είτε θες είτε δεν θες. Ακόμα κι αν ο ήλιος βγει μια μέρα δυο φορές. Αγωνιά για τη νέα γενιά και απευθύνει μήνυμα με νόημα στους πολιτικούς. Να προσέξετε τον πολιτισμό της χώρας. Χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη Λεβεντία. Κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Έχετε συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους συνθέτες και ποιητές. Πραγματικά ναι. Πολύ σπουδαία πράγματα. Ήμουν ευτυχής ναι, που τους γνώρισα. Ξεκινώντας από τον Ελίτη. Mm-hmm. Τον Κάτσο, τον Ρίτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη. Μεγάλες σπουδές. Θεωρώ ότι εκεί που έτσι είχα ένα ψώνιο να πάρω ένα μεταπτυχιακό που δεν το πήρα ουσιαστικά, νομίζω ότι το έχω, το πήρα με τη γνωριμία μου με αυτούς τους ανθρώπους. Είχατε πει για την Άννα Βύση, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε στα χέρια σας. Μικρούλα πολύ, δηλαδή ένα κοριτσάκι 13 χρονών. 13-14 χρονών. Και επειδή η Άννα ξεκίνησε τραγουδώντας με εσάς με το Δώρο Γεωργιάδη στην Κύπρο, παιδούλα, και είχε δείξει από πολύ νωρίς πόσο σπουδαία φωνή διαθέτει, είχατε πει ότι στη συνέχεια της πορείας, επειδή η Άννα διάλεξε έναν δρόμο πιο ροκ, πιο εμπορικό από τα δικά σας γούστα, ότι εσείς θέλατε να τη δείτε αλλιώς. Θέλατε να τη δείτε στην ίδια σκηνή με την Αλεξίου, θέλατε άλλα πράγματα. Βέβαια, κάπου παρεξηγήθηκε αυτό, όμως τώρα που θα πούμε ας πούμε την αλήθεια. Θα την αποκαταστήσουμε εμείς την αλήθεια τώρα, ναι. Αισθάνομαι το εξής. Ξεκίνησε με το Δώρο Γεωργιάδη, με τραγούδια, ας πούμε, ας κάνουμε απόψε μια αναρχή και αυτά. Μια φωνή, μια εμφάνιση, έτσι.
Και ερχόμενοι στην Αθήνα, γνώρισε μέσω ενός δεσμού, τέλος πάντων, που είχε, τον Κουγιουνζή. Mm-hmm. Και μπαίνει πάλι σε έναν ποιοτικό χώρο. Μετά... Και τραγουδάει το «Σ' αγαπώ», ναι, του Κουγιουνζή, υπέροχο κομμάτι. Ναι. Και με το δεσμό αυτό στην Κολούμπια, της κάνει σε κόντο ο δεσμός αυτός, με τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Έτσι. Και το όνομα λέει... του δεσμού, γιατί δεν το λέμε. Να το λέμε. Είναι γνωστό νομίζω σε όλο τον κόσμο ότι ήταν με τον Γιώργο Νταλάρη. Εντάξει, εγώ δεν το κρύβει νομίζω κανείς, ούτε εκείνος ούτε εκείνη. Ούτε εκείνος ούτε εκείνη. Και ο δεσμός με τον Γιώργο Νταλάρη λοιπόν την έθεσε, την έβαλε ας πούμε σε ένα δρόμο, γιατί εκείνη ήταν μικρή. Εδώ έβγαλε το γυμνάσιο. Βέβαια. Την οδήγησε λοιπόν σε ένα χώρο όπου όλοι μας, ας πούμε, και στα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που 1-2 φορές είμαστε μαζί και εκείνη πήρε το πρώτο βραβείο και με ένα τραγούδι του Δώρου Γεωργιάδη και εγώ την εποχή εκείνη πήρα το δεύτερο. Είχε ένα δρόμο λοιπόν ποιοτικό, όπως λέμε, τέλος πάντων, με τραγούδια, ποίηση και μουσική και τον Ατάλο. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, που είμαι και συμπατριώτης και την αγαπάω πάρα πολύ, θα ήθελα να τη δω. Να προχωράει και να εξελίσσει αυτό το δρόμο και να τον ανεβάζει κλπ. Οπότε ξαφνικά άρχισε να μπαίνει σε ένα άλλο χώρο. Αυτό είπα εγώ, όμως είπα και κάτι άλλο, ότι αν αισθάνεται ωραία μέσα σε αυτό το χώρο, πιστεύω ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Συμφωνώ. Γιατί είναι το πουκάμισο που φοράς, το φόρεμα που φοράς. Πρέπει να το αισθάνεσαι και να σου πάει και να το πας. Λοιπόν, όταν μπει σε ένα άλλο ένδυμα, ας πούμε, πιστεύω ότι υποκρίνεσαι. Το βλέπω και στον εαυτό. Έχετε πολύ δίκιο και άλλωστε νομίζω ότι όταν κάποιος είναι τόσο, τόσο ταλαντούχος όσο είναι η Άννα η Βύση και έχει αυτή την συγκλονιστική φωνή και παρουσία, είτε είχε ακολουθήσει εκείνο το δρόμο που λέτε εσείς, είτε τον δρόμο των τεράστιων επιτυχιών που διάλεξε να ακολουθήσει, δεν πάβει να είναι η απόλυτη η Άννα. Αυτό που κάνει, το κάνει τέλεια, ναι. Έτσι, χωρίς εγώ ας πούμε κλήθη να πω την άποψή μου. Βεβαίως. Και ναι, την ναι, είπα. Ναι, 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 το ξέρω. Και λέω, ας πούμε, τώρα που αρχίζουν και κλείπουν οι μεγάλες τραγουδίστριες, είπα ότι η Άννα η Βύση θα ήταν, επειδή είναι μικρότερη, έτσι, θα ήταν αυτή που θα συνέχιζε εκείνο το δρόμο. Απλά ναι, είπα κατάλαβα, την άποψή μου. Κατάλαβα. Σεβαστή και πολύ τρυφερή κιόλας για τον άνθρωπο που γνώρισε την Άννα, 13χρονο κοριτσάκι. Πείτε μου κάτι, τα χρόνια της εισβολής του 1974, πώς τα ζήσατε εσείς, πώς με βρήκε, τα βιώσατε. Η εισβολή με βρήκε σε συναυλίες, ήταν καλοκαίρι, με βρήκε στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πήρα τηλέφωνο τους γονείς μου και ρώτησα αν χρειάζεται να πάω εκεί για να... Ο πατέρας μου λέει, εδώ γίνεται χαμός, λέει, και μείνε εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει. Η δική βέβαια, σας ήταν στη Λευκοσία. Στη Λάρνακα. Ήταν στη Λάρνακα, ναι, ναι. Η δική σας. Ναι. Και αρχίσαν πλέον να παίρνουν μια κουβέρτα, κάτι τέλος πάντων, για να περάσουν σε ένα χωριό άλλο που ήταν πιο μακριά από την υποτιθέμενη, μετά την Αμόχωστο, ερχόμαστε προς Δικέλια και Λάρνακα. Mm-hmm. Οπότε να περάσουμε ένα βράδυ εκεί να κοιμηθούμε και να έρθουμε πάλι πίσω. Ορισμένοι βέβαια δεν ξαναγύρισαν πίσω ποτέ. Μείναν εκεί λοιπόν 1-2 εβδομάδες και εν τέλει γύρισαν πίσω. Ας πούμε, μας, ας πούμε, η Λάρνακα δεν είναι κατεχόμενη. Ναι, ναι. Η εισβολή λοιπόν με βρήκε στον ελλαδικό χώρο. Ναι. Και βέβαια μόλις τελειώνουν τα πράγματα και ησυχάσανε, πήγαμε κάτω. Οι γονείς, ας πούμε, ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη κατάσταση. Σοκαρισμένοι. Πολύ, και η μητέρα μας στο νοσοκομείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δεν αντιμετωπίζεται με τίποτα μια εισβολή, με βόμβες ναπάλ, με βιασμούς, με πράγματα. Η εισβολή δεν είναι μεγάλη. Ήταν μια, τέλος πάντων, ένα πράγμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, ιδίως από ανθρώπους που είναι αγνοί και ωραίοι. Και αν και λάτρης των γυναικών, δεν παντρευτήκατε ποτέ με το πρόσχημα, που εντάξει πρόσχημα, δεν πιέμαι εγώ για να το πω αυτό, αλλά πάντα λέω ότι είδα, ας πούμε, στο βίντεο ότι περάσαν τα χρόνια και κάπου, ναι, είναι, ναι, σαν λέμε το ξέχασα, δηλαδή, ναι, περάσαν τα χρόνια και τα άφησαν πίσω. Πρέπει να σας πω ότι έγινα στη ζωή μου τρεις αντιφάσεις. Η μία αντίφαση ότι είναι, εγώ ήθελα πολύ να βγάλω το πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα τη φιλοσοφική. Την έβγαλα. Πήρα το πτυχίο και εργάστηκα μόνο ένα χρόνο, δηλαδή ουσιαστικά τίποτα.
Άρα τελείωσα τη σχολή, μια αντίφαση και δεν την υπηρέτησα. Δεύτερο, ήθελα στη ζωή μου την γυναίκα, ας πούμε, τη λάτρεψα, την έννοια της γυναίκας, την έννοια της γυναίκας μητέρας, την έννοια της γυναίκας συντρόφου κλπ. Μέχρι τα 55, 60 τέλος πάντων, όπου μπορεί κάποιος να πούμε αξιοπρεπώς να συνοδέψει μια γυναίκα ή να το συνοδεύει μια γυναίκα. Την οποία δεν παντρεύτηκα. Αντίφαση. Δηλαδή τη λάτρεψα, αλλά δεν την παντρεύτηκα. Εδώ θα συμπληρώσω μετά γιατί. Δηλαδή νιώθω ότι μπορώ να πω γιατί. Και μετά το τρίτο, η τρίτη αντίφαση είναι ότι ήθελα στη ζωή μου να φτιάξω ένα χώρο ο οποίος να μπαίνω μέσα με το αυτοκίνητο, να ανοίγει η πόρτα, να μπαίνω μέσα και να πηγαίνω και να έχω ένα σπίτι για να μείνουν τα παιδιά μου και η γυναίκα μου κλπ. Τον έκανα αυτό το χώρο. Ναι. Μπαίνω με το αυτοκίνητο μέσα κλπ. Μπαίνω και παρκάρω κλπ. Και στον οποίο χώρο, να πούμε, έζησα μόνο, κοιμήθηκα σε αυτό το σπίτι το ωραίο που υπάρχει ακόμη. Ίσως να έζησα στα 40 χρόνια που τον έχω το χώρο, περίπου 10 μέρες κοιμήθηκα εκεί. Δηλαδή αυτές οι αντιφάσεις. Επανέρχομαι στο θέμα γυναίκα. Νομίζω ότι η νύχτα, έστω και αν η νύχτα του λεγόμενου νέου κύματος που δεν ήταν νύχτα, 5 η ώρα το πρωί να φύγουμε. Ναι, ήταν άλλου είδους. Ναι, ήταν άλλου είδους, όμως η υπερπληθώρα του γυναικείου φίλου που έρχεται καμιά φορά ματαιόδοξα να γνωρίσει έναν τραγουδιστή και λοιπά. Αυτή η ποσότητα, ας πούμε, των γυναικών που έρχονται να σε δουν, να σε γνωρίσουν και λοιπά, σε κάνει να καβαλήσει ένα καλάμι. Και εγώ το καβάλισα το καλάμι. Πραγματικά, αυτή η υπερπληθώρα των συντρόφων που περνάνε τα χρόνια και έρχονται και λοιπά, σε κάνει να αφαιρέσεις τη γυναίκα μέσα στο συνείδησή σου, τη γυναίκα μητέρα, τη γυναίκα σύζυγο κλπ. Και να μείνεις με το γυναίκα περιστασιακή σύντροφος. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα νομίζω με έκανε εμένα να διαιωνίσω τις σχέσεις και να μην πω κάποια στιγμή που ορισμένες κοπέλες, μια-δυο, ας πούμε, έπρεπε ήδη να έχει γίνει ο γάμος όταν ήμουν 25-30. Και όμως, εντάξει, είναι και τα ταξίδια. Πήγα 5 φορές στην Αμερική, 40 φορές στην Αμερική. Και όλα αυτά τα ταξίδια, ας πούμε, σε κάνουν να νομίζεις ότι μετράς και αύριο και μεθαύριο κλπ. Και ξαφνικά όταν γίνεσαι 50, λες, μα πότε έγινε αυτό. Τώρα ζείτε μόνο σας. Το μόνο είναι σχετικό, βέβαια. Πάντα υπάρχει μια σύντροφος, πάντα υπάρχει βέβαια. Α, και είμαι τυχερός. Αυτό. Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι ένα δώρο Θεού αυτή την περίοδο όπου έχω, ας πούμε, μια συντροφιά η οποία είναι αυτό που ήθελα. Μου έτυχε. Πολύ χαίρομαι για εσάς. Να μου κάνει δώρο, ένα θεϊκό δώρο και να υπάρχει αυτό. Πάρα πολύ χαίρομαι. Είδατε τελικά που μου λέτε μετά από ένα σημείο και μετά από μια ηλικία και μετά είναι αργά. Είδατε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Και να επισημάνω τώρα, μην με πάρετε για πολύ ψώνιο σε αυτό. Καθόλου ψώνιο. Επειδή έμαθα μια ζωή, ευχαριστώ, μια ζωή έτσι να έχω μικρότερες συντρόφους. Τώρα, ρε παιδί μου, λέω πώς γίνεται να είναι 36 και να με θέλει εμένα. Και όμως έγινε αυτό. Έγινε. Και προχωράει. Γιατί είστε ένας άνθρωπος χαρισματικός, είστε γλυκός, έχει πολλά πράγματα να συζητήσει μαζί σας. Μόνο να σας ακούει να τις διηγήσετε όλα αυτά που έχετε κάνει είναι μαγεία. Νομίζω αυτό που προσφέρεις, η ειλικρίνεια που προσφέρεις στη σχέση ή στον κόσμο, γιατί είναι και ο κόσμος που μάθαμε να του δίνουμε εμείς αυτά τα λίγα που έχουμε παράξει, του τα δίναμε χωρίς να υπάρχει εμπόριο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό η ομάδα η δική μας δηλαδή. Αυτά τα τραγούδια που γίνανε, νομίζω ότι δεν είχε βλέψει κανένα να πάρει λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα άλλο πράγμα. Κύριε Βιολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Είχα επιθυμία να μιλήσουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε από κάποιες εκπομπές πριν από πολλά χρόνια και έτσι έγινε και αυτό. Σας ευχαριστώ. Και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτό που έγινε τώρα με εσάς. Και βέβαια να σας πω ότι μετά τις διαφημίσεις, εννοείται ότι ο κύριος Βιολάρης θα τραγουδήσει. Και θέλω με όλη μου την καρδιά να αφιερώσω το επόμενο μέρος, το τραγουδιστικό, στους φίλους που μας βλέπουν από Κύπρο, σε όσους φίλους Κύπριους Έλληνες ζουν και μένουν στην Ελλάδα και γενικά σε όσα αγαπάτε. Σύντομη
κοριτσίν το τρίματο, τα μελισσιά τα μάτια με στο χακί στραφτοκόπη αξίζουσι παλάτια. Για την καρδιά και την αγκάλι σου, μα τον Θεό πουλα χαλάλι σου. Μελισσιά τα μάτια σου, της μελισσάς μοιάζουν, πόντα σου κρουζούς η δίνια, την άλλη μελισσά σου. Για την καρδιά και την αγκάλιν σου, μα τον Θεό χαλάλιν σου. Κύπρο μου για να αναγελιώσω δυο σου τον άνθρωπο, μόνον μητά σου ένα δέχτω να μοιραστώ το φως μου. Για την καρδιά και την αγκάλιν σου, μα τον Θεό πουλα χαλάλιν σου. Για την καρδιά και την αγκάλιν σου, μα τον Θεό πουλα χαλάλιν σου. Τώρα που γύρισες μετανιωμένη πίσω, τη χάρη κάνε μου και τίποτα μην πεις. Δώσ' μου τη δύναμη τα μάτια μου να κλείσω, η ευτυχία είναι κόρη της σιωπής. Ας πούμε αν θες πως έφυγες εχθές, πως έλειψες μωράχα μια μέρα. Η αλήθεια πονά, άγγιζει βουνά, ποτέ μην την πεις πουθενά. Ας πούμε αν θες πως έφυγες εχθές, πως έλειψες μονάχα μια μέρα. Η αλήθεια πονά, άγγιζει βουνά, ποτέ μην την πεις πουθενά. Αγάπησες ποτέ μη μου μιλήσεις, ας πούμε ότι ήτανε άγερας κεραυνός. Κι αν τον θυμηθείς κι αθέλητα να κρίσεις, πες ότι μπήκε μες στα μάτια σου καπνός. Ας πούμε αν θες πως έφυγες εχθές, πως έλειψες μονάχα μια μέρα. Η αλήθεια πόνα, ράγγιζει βούνα, ποτέ μην την πεις πουθενά. Ας πούμε αν θες πως έφυγες εχθές, πως έλειψες μονάχα μια μέρα. Η αλήθεια πόνα, ράγγιζει βούνα, ποτέ μην την πεις πουθενά. Στις
ξυδραστά νυχτά και το σπετσόν. Να σου μπροστά μου ένα δελφίνο κοριτσό. Μωρέ του λέω που το μέσο φορήσου. Έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γόρι σου. Χάιντε μωρό, παλεύα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό, μανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Αγόρι εγώ δεν έχω, μ' αποκρίνεται. Είχα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται. Ξανανεβαίνει πια, τη βάρκα πιάνεται. Χάιντε μωρό, μ' ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό, μ' ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Και μου συγχώρεσέ με σκύβω για να δω και να φύγει μου δίνει το παλιό παιδό. Τα λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Χάιντε μωρό, μ' ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό, μ' ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. When your strange faces come out of the rain. When your strange no one remembers your name. When your strange, when your strange, when you're strange, people are strange.